ενέδρασε 83χρονη γυναίκα στην περιοχή της Κικπούπολης στο Ηράκλειο. Έστησε θρασίτατος τσαντάκιας που χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο το θύμα για να της αρπάξει ένα πορτοφόλι. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι θορυβημένοι από το κρούσμα, όχι μόνο για το γεγονός της κλοπής, αλλά πάνω απ' όλα για την αγριότητα της επίθεσης σε βάρος μιας ανυπεράσπιστης ηλικιωμένης γυναίκας. Είναι άσχημο και είναι και μάλιστα άμα είναι και ηλικιωμένος, είναι βάναυσο αυτό, γιατί ούτε καταλαβαίνει, δεν μπορεί και να αντιδράσει, δεν μπορεί να το κάνει σε έναν που πιάνουν τα χέρια του, και αυτό είναι το άσχημο. Αλλά και τι να κάνει. Ναι, μα εδώ δεν βλέπεις τι πιτσιρικάδε τι κάνουν μεταξύ του, κάνουν συμμορίες και πλακώνονται. Τι να περιμένει τα γυαλιά, δεν σέβονται. Μου κάνει εντύπωση. Πρώτη φορά, συνήθως δεν κυκλοφορούμε με φόβο δηλαδή σε αυτή τη γειτονιά. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 8 το πρωί της Κυριακής σε μια φαινομενικά ήσυχη γειτονιά στην Κυπούπολη, ενώ η γυναίκα κατευθυνόταν προς την εκκλησία. Ευνηδιασμένη και ζαλισμένη άφησε από τα χέρια της το πορτοφόλι και ο 36χρονος Ελληνοολλανδός τράπηκε σε φυγή. Γείτονες που άκουσαν τις φωνές της κάλεσαν την άμεση δράση και μέσα σε χρόνο ρεκόρ περιπολικά και μοτοσυκλέτες έζωσαν την περιοχή αναζητώντας τα ίχνη του. Η περισσότερη περιφρούρηση δηλαδή. Μια περίπτωση είχε συμβεί πριν κάποια χρόνια, η συγκεκριμένα η μητέρα μου, σε αυτήν εδώ την ευθεία. Ναι. Τη χτυπήσανε, τη παίξανε έτσι, τη ρίξανε κάτω βασικά, εντάξει, τη πήραν την τσάντα. Βλέποντας τους αστυνομικούς, ο 36χρονος τράπηκε σε φυγή, σηματοδοτώντας περιπετειώδη καταδίωξη στα γύρω στενά. Στην προσπάθεια να τον συλλάβουν, ο 36χρονος τους χτυπούσε με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ στη σωματική έρευνα εντοπίστηκε πάνω του μικροποσότητα κοκαΐνης. Με περιπολικό μεταφέρθηκε στο αρχικό σημείο της επίθεσης, όπου η 83χρονη τον αναγνώρισε. Από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γενικά. Και να κυκλοφορούμε με προσοχή. Μένα πριν 3 χρόνια μου ληστέψανε. Το πρωί μου είχαν σπάσει τις πόρτες, όλα εδώ μπροστά, τζαμαρία μου. 5 η ώρα με ειδοποίησανε το πρωί και ήρθα και ήταν σπασμένες όλες οι τζαμαρίες. Αλλά δεν ήξερα ποιος ήταν. Ο 36χρονος ήταν σε έξαλλη κατάσταση, προσπαθώντας να επιτεθεί στους αστυνομικούς, ακόμη και στη διάρκεια της μεταφοράς του στο αστυνομικό μέγαρο.